Ο Χριστός είναι μια παγκόσμια προσωπικότητα, πανανθρώπινη, θεανθρώπινη. Αποτελεί το κέντρο του κόσμου, της ιστορίας της παγκόσμιας, γι' αυτό και διαιρεί την ανθρωπότητα, την ιστορία, την κοσμική και της Θείας Οικονομίας σε προ-Χριστού και μετά-Χριστόν περίοδο. Αυτό δηλώνει μια παγκόσμια αναγνώριση της θεανθρωπότητας του Ιησού Χριστού, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να σώσει και να λυτρώσει την ανθρωπότητα. Να σώσει τον άνθρωπο από τις δαιμονικές δυνάμεις. Να σώσει τον άνθρωπο από τη φθορά και τον θάνατο. Και να λυτρώσει τον άνθρωπο αποκαθιστώντας το στο αρχαίγωνο κάλλος και δίνοντάς του την δόξα και την τιμή με την οποία τον καλόπισε ο Θεός Δημιουργός του. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια θεανθρώπινη προσωπικότητα βρίσκεται πάντοτε στο επίκεντρο της ιστορίας, διότι έδωσε άλλη διάσταση στην πορεία της ζωής, στον πολιτισμό, στις ανθρώπινες σχέσεις, στην προοπτική της ύπαρξης και της ζωής του ανθρώπου. Έδωσε άλλο νόημα στο ήθος και την ηθική. Έδωσε άλλο πρότυπο ζωής, την αγιότητα ως προϋπόθεση της θεώσεως του ανθρώπου. Ο Χριστός λοιπόν αποτελεί το κέντρο της ζωής μας. Αυτό επιβεβαιώνει και το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, όπου παρουσιάζει τον Χριστό να εξέρχεται των ορίων της Παλαιστίνης για δεύτερη φορά. Η πρώτη ήταν όταν φυγαδεύτηκε από την έκθρα του Ηρώδη για τη σφαγή των νηπίων, και τώρα λοιπόν εξερχόμενος θέλει να επιβεβαιώσει ότι η αποστολή του είναι οικουμενική, είναι πανανθρώπινη. Γι' αυτό και παρουσιάζει σήμερα ο Ευαγγελιστής Ματθαίος μια γυναίκα αλλοεθνή, μια γυναίκα εκτός του Ισραήλ, η οποία τον προσεγγίζει, αναγνωρίζει την θεότητά του, αναγνωρίζει ότι είναι Υιός Δαβίδ, προέρχεται δηλαδή από τη γενεά του Δαβίδ, όπως ακριβώς η ιστορία της Θείας Οικονομίας ορίζει. Γι' αυτό και προσέρχεται κοντά του, γιατί αναγνωρίζει ότι διαχρονικά είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, και έρχεται να ζητήσει βοήθεια για την άρρωστη δαιμονιζόμενη κόρη της. Και εδώ θα μπορούσε να πει κανείς ότι μέσα από αυτό τον διάλογο εμφανίζεται εν πρώτης ένα είδος εθνικισμού, διότι στην παράκλησή της για να βοηθήσει ο Χριστός και να θεραπεύσει την κόρη της, ο Χριστός προκαλεί την πίστη της, λέγοντάς της «Ούκα πεστάλην εμείς τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ». Είναι μια πρόκληση για να δοκιμάσει τις αντοχές της πίστης της. Εκεί λοιπόν η ίδια με την άκρα ταπείνωση και τον ευτελισμό δεν ζητάει λοιπόν, δέχεται τα ψυχία. Γι' αυτόν τον λόγο λοιπόν η ίδια προσφεύγει στο έλεος και την χάρη του Θεού. Και έρχεται λοιπόν ο ίδιος
να ομολογήσει ότι ουδέν το Ισραήλ τος αυτήν πίστην έβρω. Επιβεβαιώνει όλες τις προϋποθέσεις της πίστεως. Δεν είναι απροϋπόθετο το θαύμα. Το θαύμα προϋποθέτει πίστη, αναγνώριση της θεότητος, θεανθρωπότητος του Ιησού Χριστού, οπότε συντελείται λοιπόν πάρα αυτά και δεν κάνει τίποτε άλλο από τη, να την προτρέψει να γίνει κατά την πίστη της και θεραπεύεται λοιπόν άμεσα ως αποτέλεσμα της ταπείνωσης και της πίστης αυτής της Χαναναίας. Και αυτό λοιπόν το περιστατικό θέλει να μας δείξει ότι ο Χριστός είναι μια οικουμενική, πανανθρώπινη, δεν έχει εθνικισμούς, δεν έχει ρατσισμούς, δεν περιορίζεται σε κλειστό γκέτο, ανοίγει την αγάπη του και το έλεος του σε ολόκληρη την ανθρωπότητα, όπως ακριβώς έκανε απάνω εις το Σταυρό, ανοίγοντας λένε οι πατέρες τα χέρια του ο Χριστός στο Σταυρό, κάλεσε τους εγγύς και τους μακράν να γευτούν τους καθαρτικούς κρουνούς οι οποίοι πήγασαν από το πλευρό του απάνω εις το Σταυρό. Έτσι λοιπόν σήμερα βλέπουμε και αποκαθιστάται κάθε παρανόησης ότι η Εκκλησία του Χριστού ως συνέχεια είναι μια πανανθρώπινη οικουμενική κατάσταση όπου έχει ανοιχτές τις αγκάλες τον κάθε πονεμένο άνθρωπο ανεξάρτητα φίλου, φιλής, εθνικότητος, θρησκείας και αυτοί λοιπόν που επικαλούνται το έλεος του Θεού γίνονται μέτοχοι αυτής της σωτηρίας και της λύτρωσης. Συνεπώς, σήμερα αυτό που θέλει ο άμβωνας να τονίσει είναι ότι μπροστά μας έχουμε τον θεάνθρωπο λυτρωτή και σωτήρα του κόσμου, τον Ιησού Χριστό, ο οποίος προσφέρει σπλάχνα ικτυρμών σε κάθε πονεμένον άνθρωπο και μάλιστα εν καιρό πανδημίας που ταλαιπωρεί και καταπονεί τον κάθε έναν από μας σε παγκόσμια κλίμακα. Αλλά και σε μας εδώ, σε αυτό το πονεμένο νησί της Κύπρου, όπου ο πόνος συνεχίζεται τώρα και καιρό από την εισβολή του βάρβαρου κατακτητή στον τόπο μας, δίνει πρόκληση ο Χριστός με το Ευαγγελικό του Λόγο σήμερα ότι θα πρέπει η πίστη μας να δοκιμαστεί και θα δοκιμαστούν οι αντοχές μας. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε πίστη, υπομονή και έμπρακτη αφοσίωση ώστε να επιτύχουμε τη λύτρωση και τη σωτηρία στο νησί μας. Ένα νησί το οποίο κραυγάζει ως το νησί των Αγίων. Ένα νησί του οποίου ο πολιτισμός του από την Βόρειο μέχρι την Νότια Κύπρο και από τον Απόστολο Βαρανάβα μέχρι το άλλο ακροτήρι δείχνει τον ελληνικό χριστιανικό πολιτισμό του που όσο και να θελήσουν να τον αμφισβητήσουν, που όσο να το θελήσει ο ηγέτης των Τουρκοκυπρίων να το εντάξει κάτω από την τυρκική ταυτότητα, δεν επιτυγχάνεται, διότι και οι λύθοι και κράξονται, φωνάζουν και οι πέτρες για την αλήθεια των πραγμάτων. Και εμείς στέκουμε όρθιοι εδώ για να κρατούμε θερμοπύλες να φυλάσσουμε και ότι τα μάτια μας είναι στραμμένα όχι σε χαμένες αλλά κατεχόμενες πατρίδες. Έτσι λοιπόν με αυτή την υπομονή, την αιμονή της πίστεως όπως στην περίπτωση της Χαναναίας θα πετύχουμε το θαύμα. Και αυτό λοιπόν το λυτρωτικό μήνυμα,
της σωτηρίας και της λύτρωσης μας δίνει σήμερα ο Χριστός και στηρίζει όλους μας, ώστε να πορευόμαστε εν ειρήνη. Αμήν.